Κατά το 1908, ξέχασα να πω, ο παππούς μου ήταν διάκονος του Αγίου Νεκταρίου. Είχε λειτουργήσει μαζί του. Έχω φωτογραφία μάλιστα, την οποία δεν έχω αυτή τη στιγμή εδώ, που είναι μαζί με τον Άγιο Νεκτάριο και ακουμπάει τον ώμο του ακουμπάει τον αγώνα του στον ώμο του Αγίου. Ευτυχισμένος. Γιατί μου είχε πει όχι τα καλύτερα λόγια, μου είχε πει ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν Άγιος εν ζωή, έτσι μου έλεγε. Δηλαδή τι σας είπε ο παππούς σας για τον Άγιο Νεκτάριο? Ότι ο βίος του ήταν άμεμπτος, κανείς δεν υπήρξε που να τον κατηγορήσει εκτός από τους εκκλησιαστικούς παράγοντες. Κανείς δεν βρέθηκε να πει κάτι άσχημο για εκείνον. Κατηγορήθηκε όμως. Κατηγορήθηκε από τους εκκλησιαστικούς. Λόγω ζήλιας, λόγω φθόνου, επειδή δεν μπορούσαν να τον φτάσουν. Γι' αυτό και απογοητευμένος από την κατάσταση αυτή, ο Άγιος απεσήρθη και πήγε στο μοναστήρι, έκανε μοναστήρι στην Αίγινα. Μάλιστα μου είχε πει ότι όταν την Κυριακή στην Αίγινα υπήρχαν τότε εργάτες οι οποίοι περίμεναν να περάσουν κάποιοι εργολάβοι και λοιπά να τους πάρουν για δουλειά, εθλίβοντο πάρα πολύ, τώρα μου έρχονται στο νου. Και τι έκανε ο Άγιος, λέει. Κατέβαινε και τους πλήρωνε το μεροκάματο για να τους πάει στην εκκλησία. Συγκλονιστικό αυτό. Ναι. Τι αγάπη είχε για τον συνάνθρωπο, Τεράστια αγάπη. Τεράστια. Αλλά αδικήθηκε όμως πολύ. Αδικήθηκε. Γι' αυτό και αγίασε. Αν δεν αδικείτο, δεν θα αγίαζε. Καταλάβατε. Αισθάνεστε, φαντάζομαι, έτσι... μεγάλη τιμή που ο παππούς σας ήταν διάκονος του Αγίου Νεκταρίου. Βέβαια μεγάλη τιμή. Βέβαια μεγάλη τιμή. Αν και πολλές φορές αισθανόταν και απογοητευμένος από την κατάσταση ο παππούς μου. Γιατί? Για την κατάσταση γενικά στην εκκλησία, ότι δεν υπήρχε αγάπη, δεν υπήρχε συμφέρον και μόνο κλπ. Και μια στιγμή, γιατί και εκείνος όταν απεσήρθη, απογοητευμένος ήταν. Μάλιστα... Είχε και 7 παιδιά ο παππούς σας, έτσι. Είχε 7 παιδιά, ναι. Για την αδιαφορία του κλήρου, των συναδέλφων, των δεσποτάδων κλπ, όπως λέμε. Και... κοιμήθη μόνος του κι αυτός ο καημένος, μόνος του. Κανείς δεν ενδιαφέρθηκε για εκείνον. Κανείς, Κανείς. Και είχε, αν ζει κανένας, γιατί είναι πολλά τα χρόνια τώρα, τον αγαπούσε πάρα πολύ κόσμος τον Άγιο Σπυρίδωνα. Ήταν πάρα πολύ καλός. Είχε καλό όνομα ο παππούς μου.